Η Σλοβακία υπέγραψε σήμερα μια συμφωνία με βάση την οποία οι γείτονές της και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ, η Τσεχία και η Πολωνία, θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο της. Αυτό θα συμβεί αφού η Μπρατισλάβα αποσύρει τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 που διαθέτει, πιθανότατα για να τα στείλει στην Ουκρανία. Η Σλοβακία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να στείλει τα 11 αεροσκάφη στην Ουκρανία, οι ενόπλες δυνάμεις της οποίας βασίζονται σε εξοπλισμό της Σοβιετικής εποχής και έχουν κάνει έκκληση στις χώρες του ΝΑΤΟ για βοήθεια απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Ο Υπουργός Άμυνας Γιαροσλάβ Ναντ είπε σε δημοσιογράφους σήμερα ότι η Μπρατισλάβα είναι πρόθυμη να στείλει τα αεροσκάφη στην Ουκρανία, όμως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Υπάρχει πολιτική βούληση και είναι λογικό να βοηθήσουμε εκείνους που χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η πιθανότητα είναι στο τραπέζι και μόλις υπάρξει συμφωνία θα σας ενημερώσουμε, είπε. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας έχει ήδη δωρήσει στην Ουκρανία ένα αντιαεροπορικό σύστημα S-300, στρατιωτικά ελικόπτερα, εκτοξευτήρες ρουκετών και άλλα όπλα. Ο ΝΑΤ, που εκτιμά ότι η αξία των ΜΙΚ ανέρχεται στα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, έχει δηλώσει ότι η Σλοβακία θα επιδιώξει να λάβει κάποια οικονομικά ή υλικά ανταλλάγματα για τις δωρεές αυτές, ώστε να εξυγχρονίσει το στρατό της. Με βάση τη σημερινή συμφωνία, η Τσεχία και η Πολωνία θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο της Σλοβακίας από το Σεπτέμβριο και μέχρι να παραλάβει η χώρα 14 καινούρια αμερικανικά F-16. Η σύμβαση για την αγορά των μαχητικών αυτών υπογράφηκε το 2018 και αναμένεται να παραδοθούν το 2024. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.